Μόνιμες λύσεις και πότε θα έρθουν. Καλή σας μέρα, κύριε Πλατή. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, γιατί είχαμε καλή και εβδομάδα. Το όχι από τις τράπεζες ουσιαστικά για το δικαστήριο, στους ενυπόθηκους κτλ. Άρα, πού είμαστε με τις εκποιήσεις για να καταλάβω. Γιατί αυτό που βλέπω είναι ότι καθημερινά βγαίνουν στο σφυρί είτε οι κατοικίες, είτε με επιχειρήσεις κτλ. Τώρα, ποιες από αυτές είναι πρώτες κατοικίες, άλλη ιστορία. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εκποιήσεων περιουσιών. Ουσιαστικά, από τις αρχές του χρόνου έχει επαναρχίσει η διαδικασία των εκποιήσεων. Είχαμε μία αναστολή, η οποία έχει τελειώσει και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία όπου ξεκίνησε ουσιαστικά ή συνεχίζει η διαδικασία των εκποιήσεων. Τώρα, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν γνωρίζω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει είτε ένα μαγικό ραβδί ή κάποιο άλλο τρόπο να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι αρκούντος πολύπλοκο. Το έχουμε αφήσει να γίνει πολύπλοκο. Εδώ και χρόνια, δυστυχώς, αυτό το οποίο ακούαμε ήταν περισσότερο επικοινωνιακά τεχνάσματα, χωρίς να υποτιμώ την προσπάθεια της Βουλής να μέσα από την αναστολή να ανακουφίσει, να δημιουργήσει διαδικασίες ανακούφισης, αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση του προβλήματος. Mm-hmm. Ούτε μπορεί να είναι η λύση του προβλήματος ή απλά αναστολή τους. Θέλω να πω κάποια πράγματα, αγαπητή μου Κατερίνα, για να κατανοεί ο κόσμος ακριβώς την πολυπλοκότητα αυτού του ζητήματος. Οι εκποιήσεις, δυστυχώς, στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι απαραίτητες. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο σταματήσουμε τις εκποιήσεις, οι τράπεζες απλούστατα δεν θα δανείζουν με εξασφάλιση το ακίνητο. Αυτό νομίζω μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αν σταματήσει να θεωρείται η εξασφάλιση που δίνουμε υποθήκη, όπως τη γνωρίζουμε, το ακίνητο, η πρώτη κατοικία, τότε απλούστατα, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή ανακουφίσουμε αυτούς που έχουν πρόβλημα σήμερα, οι επόμενοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δάνειο για να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Mm-hmm. Είναι καταστροφικό. Mm-hmm. Άρα αυτό δεν μπορούμε να το έχουμε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες όπου η εξασφάλιση δεν μετρά. Ναι. Την ίδια στιγμή υπάρχει το πρόβλημα που ήταν μεγαλύτερο παλιά, το πρόβλημα της κεφαλικής επάρκειας των τραπεζών. Αυτό έχει επιληθεί. Ναι. Επειδή έχουμε δει τα μεγάλα κέρδη των τραπεζών εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων, άρα οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εκεί και όπου απαιτείται. Δεν απαιτείται για όλους, αλλά για τις πρώτες κατοικίες απαιτείται. Άρα και οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, για να μπορούν να συμβάλλουν οι τράπεζες ή για να πιθαναγκαστούν να συμβάλλουν, θέλουμε και την προσπάθεια ή τη συμβολή της Κεντρικής Τράπεζας σε αυτή τη διαδικασία, την οποία δεν την έχουμε δει ακόμη να μπαίνει μέσα στη διαδικασία. Το αντίθετο, επί το αντίθετο, έχουμε δει την διαμάχη μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Κεντρικού Τραπεζίτη. Αυτό δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο, το κατά μεγάλη πλειοψηφία μεγαλύτερο, mm-hmm. των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία βρίσκονται στα ταμεία, τα οποία γνωρίζουμε, τα ταμεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί για εξαγορά των μη εξυπηρετούμενων. Οι εταιρείες εξαγοράς, οι γνωστές, ναι. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ακριβώς. Εκεί τώρα δεν υφίσταται κεφαλαιοχικό θέμα και γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη εκεί λόγω της αυξήσης, λόγω των αυξήσεων mm-hmm. στα επιτόκια. Άρα και εκεί υφίσταται δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας. Ξανά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πιθαναγκασμό. Δεν θα έρθουν τα μεγάλα ταμεία, δεν θα έρθουν οι ιδιοκτήτες να πούν «Α, ωραία, έχω σήμερα βγάλει πολύ περισσότερα κέρδη από όσα υπολόγιζα, άρα θα τα δώσω πίσω». Άρα και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση των τραπεζών που είναι μικρότερο το πρόβλημα εκεί, και στην περίπτωση των εταιρείων εξαγοράς πιστώσεων, η πολιτεία πρέπει να δράσει. Πολύ ωραία ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλά για μόνιμες λύσεις.
πρέπει να δούμε από την πολιτεία τις μόνιμες λύσεις. Ποιες είναι αυτές, ναι. Δεν θέλω να πολιτικοποιήσω το θέμα, αλλά η ευθύνη είναι εκεί. Μα και δεν είναι θέμα πολιτικοποίησης, είναι θέμα να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι λύσεις, οι οποίες θα είναι σοβαρές και θα έχουν να κάνουν με όλο το πλαίσιο. Πρέπει να τις μάθουμε, πρέπει να τις ξέρουμε ποιες είναι. Επίσης, πρέπει να ξεχωρίσουμε πρώτα. Ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά αυτοί που έχουν πρόβλημα και κινδυνεύει η πρώτη τους κατοικία. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα. Που πραγματικά έχουν μια δυσκολία και έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Αλλά και ποιοι είναι οι κακοπληρωτές. Ξέρουμε, μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε, τους έχουμε ξεχωρίσει, τους γνωρίζουμε. Αγαπητή μου Κατερίνα, εκτός αν ο πληθυσμός της Κύπρου έχει εύνης δεκαπλασιαστεί και είμαστε στα 10 εκατομμύρια κόσμου, ναι. Το θεωρώ τουλάχιστον ανέκδοτο κάποιοι να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι κακοπληρωτές και ποιοι έχουν πραγματικό πρόβλημα. Mm. Και πόσα χρόνια έχει τώρα που συζητάμε το ίδιο θέμα και το ίδιο θέμα. Και την ίδια στιγμή, και εγώ θα το πω ξεκάθαρα, γιατί όλοι το γνωρίζουν στην Κύπρο. Και όσοι δεν το γνωρίζουν πρέπει να το μάθουν, έχουν χαριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια σε αυτούς που σήμερα χτίζουν πύργους. Ναι. Αυτά τα γνωρίζουμε. Αυτοί ήταν με όλους τους ορισμούς στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Το γνωρίζουμε αυτό. Και η απάντηση της πολιτείας ήταν να τους στηρίξουν. Άρα αλλά όλων αυτών των καιρών, κύριε Πλατή... Αλλά στηρίξει τις προεκλογικές εκστρατείες. Ναι. Θέλω να το πω αυτό. Παρακαλώ. Και έχω στηρίξει τις προεκλογικές εκστρατείες και των τριών σχεδόν υποψηφίων προέδρων, θα δείτε τα ονόματά τους. Άρα η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Αγαπητή μου Κατερίνα. Μα τι να κάνει η κοινωνία, να βγει έξω ο άνθρωπος. Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Απλώς από την άλλη, έρχεσαι σε ένα σημείο και λες να αντιδράσω. Και που θα αντιδράσω αύριο, μου λέει κανένας ότι θα μου βρεις λύση, αφού δεν μου τη βρίσκεις τη λύση. Και γιατί πρέπει να αντιδράσω για να μου βρεις τη λύση, λέω εγώ τώρα. Την απάντηση την είπαν προηγουμένως οι φιλοξενούμενοι σας. Ναι. Έχουμε εκλογές κάθε τρεις και λίγο, ας επιλέγουμε. Εγώ ναι, δεν εντάξει. Μπορώ ούτε θα χρησιμοποιήσω αυτή την εκπομπή για να πολιτικολογήσω. Όχι, αλλά ούτε θέλω να το κάνουμε να και δεν είναι και ο ρόλος μας. Ναι. Ποιος θέλει. Μάλιστα. Αυτό με το δικαστήριο. Αυτό με το δικαστήριο, κύριε Πλατή, ελάτε λίγο με αυτό το δικαστήριο. Γιατί αυτό το δικαστήριο των εκπίσεων το ακούμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες το ακούμε. Θα ήταν από τον προηγούμενο χρόνο, τελικά δεν έγινε. Πήγαν να τον βάλουν εμβόλυμα πριν να κλείσει η Βουλή. Ούτε και εκεί πέτυχε κάτι, γιατί ήθελε σχεδιασμό. Αυτή η ιστορία με το δικαστήριο, γιατί λέει ναι, όχι και οι τράπεζες πάνω σε αυτό, θα δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Δυστυχώς, αγαπητή μου Κατερίνα, εδώ σκοντάφτουμε. Εγώ θα πω και ο κόσμος σας μην με παρεξηγήσει. Εδώ έχουν δίκιο οι τράπεζες. Γιατί. Ναι, ναι, να εδώ μου το εξηγήσετε. Εδώ σκοντάφτουμε στο πρόβλημα ακριβώς της απονομής δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε περιπτώσεις όπου δικάζονται υποθέσεις 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Γνωρίζω προσωπικά υπόθεση που με αφορά εμένα. Ναι. Που έχω κινήσει αγωγή για επιζήμια ψευδολογία, είμαστε στον ένατο χρόνο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι εάν μπει σε αυτό τον. Με συγχωρείτε. Τη Αγία Υπομονή σήμερα. Ναι, μα αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι εάν μπούμε σε αυτό τον κυκαιώνα, τότε θα έρθει είτε η Fitch, είτε η Standard & Poor's, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει: ωραία. Αφού πρέπει να περνούν από τα δικαστήρια υποθέσεις των εκπίσεων, τότε δεν είναι ανακτήσιμα τα υποθήκες, η εξασφάλιση δεν μετρά, άρα η τράπεζα πρέπει να δεσμεύσει περισσότερα κεφάλαια για να μπορεί να έχει την απαιτούμενη κεφαλογική επάρκεια. Άρα με την παρούσα κατάσταση, με το παρόν χάλι το μαύρο, του νομικού μας συστήματος και των δικαστηρίων της απονομής δικαιοσύνης, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την πρόνοια. Μπορεί να την ψηφίσει αύριο η Βουλή, αλλά αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα έπρεπε και πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια άλλη διαδικασία, ίσως ένα νέο δικαστήριο με νέους δικαστές ή μια φόρμουλα η οποία να χρησιμοποιείται ούτως ώστε να μπορεί να επιλύεται αυτό το πρόβλημα. Για ειδικό αυτό δικαστήριο πάντως είχαν κάνει τώρα, λόγο. Τώρα υπάρχει και άλλη περίπτωση. Ναι. Για να είμαι σωσκελισμένος στα επιχειρήματά μου πρέπει να πω και το άλλο. Τώρα, εάν κάποιος, και υπάρχουν πολλοί και είναι αποδεδειγμένο πια,
έχει δει το χρέος του να ανεβαίνει, ναι, με αστραπιαία δύναμη λόγω είτε καταχρηστικών ρητρών, μάλιστα, είτε υπερχρεώσεων. Γιατί αυτά υπάρχουν. Ναι. Να πούμε, είπαμε την πλευρά των τραπεζών, να πούμε και την άλλη πλευρά. Ότι δυστυχώς και λάθη έχουν γίνει, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν και λάθη στον τρόπο υπολογισμού. Άρα, εάν προχωρήσουμε με την εκποίηση αυτού του ακινήτου, όπου παραδείγματος χάρη κάποιος ξεκίνησε με ένα δάνειο 90.000 και βρεθεί στα 200, άδικα, παράνομα και παράτυπα, τότε αδικούμε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αγαπητή μου Κατερίνα, ακριβώς στη μέση. Και έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που αν δεν υπάρχει άμεση, επαναλαμβάνω, άμεση πολιτική βούληση και προθυμία να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, απλά δυστυχώς λαϊκίζουν άπαντες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Αντιληπτό, επαναλαμβάνω τι λέτε. Κάτι, ναι, το οποίο έχω πει πολλές φορές. Ελάτε. Γνωρίζουμε ποιοι είναι στρατηγικοί ολοκληρωτές. Γνωρίζουμε ποιοι έχουν πρόβλημα με την πρώτη τους κατοικία. Ποιοι δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Αυτά τα γνωρίζει η κοινωνία, τα γνωρίζει η πολιτεία και πρέπει πάρα αυτά, και αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσα σε ένα διάστημα ενός δύο μηνών. Mm-hmm. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να υπάρξει μια άλλη αναστολή για 1-2 μήνες, ούτως ώστε να επιληθεί το πρόβλημα και να άρουμε αυτή την αναστολή μιας και διαπαντός μέσα από την εφαρμογή λύσεων. Έχουμε κέρδη στις τράπεζες, έχουμε κέρδη στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούμε κάποιους να τους στηρίξουμε και για τους άλλους ας δημιουργήσουμε συνθήκες επίλυσης των διαφορών που ενδεχομένως να έχουν, ώστε να αποδοθεί και να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Γιατί δεν είναι σωστό ούτε οι τράπεζες να αδικούν, αλλά ούτε και οι τράπεζες να αδικούνται. Γιατί οι τράπεζες, επαναλαμβάνω, κάτι που έχω πει ξανά και ξανά, κρατούν χρήματα των καταθετών. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς θέλει οι τράπεζες να καταρρεύσουν εξαιτίας ενός άδικου συστήματος. Ευχαριστώ. Άρα, πάρα δυστυχώς, πολύ. Εγώ θα πω την άποψή μου ότι με αυτά που υπάρχουν ενώπιόν μας, δεν βλέπω να υπάρχει λύση επί του παρόντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαντή. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λυπάμαι για τα κακά νέα. Όχι, όχι, εντάξει. Προτιμώ να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, να μην κοροϊδευόμαστε παρά το οτιδήποτε άλλο. Εγώ να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα επίσης, γιατί λαμβάνω μηνύματα από περιπτώσεις ανθρώπων που μου λένε τις δικές τους προσωπικές. Το ξέρω, τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και μου ζητούν βοήθεια. Εγώ αυτό που λέω είναι να πάτε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να δει την υπόθεσή σας. Δεν να ξαναμιλήσετε με την τράπεζά σας. Πάστε έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει, πρέπει που κατανοεί. Πρέπει να υπάρχει στήριξη. Αλλά επειδή και κάθε περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει στήριξη. Υπάρχουν, ναι, κέρδη σήμερα. Μπορούμε να στηρίξουμε, ναι, τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Και αυτό πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να χάσουν το σπίτι τους. Αυτοί που είναι στην πρώτη κατοικία, ναι, αυτοί που είναι Πλάτς, κάτω από τα όρια μιας έπαυλης ή ενός μεγάλου σπιτιού, δεν υπάρχει ανάγκη να χάσουν αυτοί οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Υπάρχουν κέρδη, μπορούν να στηριχτούν, υπάρχουν διαδικασίες στο εξωτερικό που μπορούμε να αντιγράψουμε και να δανειστούμε. Καλά τα από λέμε, μέρα, ελπίζω κάποιος να τα αντιγράψει. Μόνη λύση. Ακριβώς, πρέπει να υπάρχει και βούληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.